πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα πηγαίνει στα έργα του Χατζηδάκη. Όπως θα υπάρχει κόσμος που θα πηγαίνει πάντα στο έργο του Κολ Πόρτερ αντίστοιχα, του Γκέρσον, πολύ μεγάλων σύγχρονων μουσικών, του Βάιλ, όλα αυτά. Είναι μια μουσική η οποία είναι σαν το αρχέτυπο δηλαδή. Θα μας οδηγεί πάντα στο πώς θα μας δίνει τις βάσεις σε όλους τους νέους μουσικούς για το πώς να δημιουργήσεις κάτι. Όχι με αυτή τη μορφή που το έκανε αυτός, αλλά να βρεις να δεις τη δομή, ουσιαστικά το πώς να φτιάξεις μια καρέκλα, να είναι ανατρεπτική η καρέκλα, αλλά όταν κάθεσαι να μην πέφτεις ποτέ. Δεν θα με ενδιαφέρει ποτέ να κάνω πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε, μια επανεκτέλεση. Να φέρω δηλαδή ένα τραγουδιστή, να δημιουργήσω ένα κουαρτέτο, να στήσω μια ορχήστρα και να παίξουμε τα όργανα αυτά. Αυτό έγινε. Και είναι ωραίο και έχει μείνει εκεί και είναι το έργο του Χατζηδάκη. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να κάνω, να περάσω, να πάω πίσω από τις παρτιτούρες, να πάω πίσω από τα τραγούδια και να δημιουργήσω από αυτά που αφήνανε τα κομμάτια, οι φωνές, να δυναμώσω τις σκιές, ουσιαστικά. Αυτό που ήθελα να κάνω. Να δυναμώσω τις σκιές πίσω από αυτό το απόγευμα, το τραγουδιού. Και αυτό έκανα, γι' αυτό και το ονομάσαμε ουσιαστικά μεταμορφώσει, γι' αυτό.